Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με έναν συμπατριώτη μας, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Οδυσσό. Να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο κύριος Γιώργος, του οποίου τα προσωπικά στοιχεία τα έχουμε, αλλά για λόγους δικής σας προσωπικής ασφάλειας δεν τα κοινοποιούμε. Καλησπέρα σας από την Κρήτη, από την Ελλάδα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη, κρίσιμη, τραγική συγκυρία. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται και ο Γιώργος Σαχίνης. Έχετε μιλήσει άλλωστε πολλές φορές και μαζί του, και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Θα θέλαμε λοιπόν, ξεκινώντας, να μας δώσετε μία εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα. Αυτό ευχή είναι, γιατί καλή εσπέρα δεν έχουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στα φρέσκα πράγματα. Διεξάγονται μάχες και μέσα στο κέντρο της Οδυσσού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συγκεκριμένα, εκτός από το λιμάνι, όπου είχαν αποθηκεύσει οι Ουκρανοί και αρκετά όπλα τα παρακείμενα κτίρια για να το έχουν ως γραμμή άμυνας, στην Ακαδημία, την Στρατιωτική Ακαδημία, που είναι κάτι σαν τη δική μας τη ΣΜΗΑ, που είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο που έχει πάρα πολλούς υπαξιωματικούς, στην Ναυτική Ακαδημία, όπου όπλησε οι Ιθήνοντες οι Ουκρανοί, όπλησαν τους φοιτητές, τους σπουδαστές των αυριανών ναυτικών της χώρας, τους όπλησαν για να συμμετάσχουν στην άμυνα. Είχαμε 22 νεκρούς κιόλας εκεί πέρα, όπως γνωρίζω. Διεξάγονται μάχες μέσα στην πόλη. Εντάξει. Έχετε λάβει κάποιο συγκεκριμένο, κάποιο ειδικό SMS που να σας κατευθύνει, να σας λέει τι ακριβώς να κάνετε? Απολύτως τίποτε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι πόλεμη κατάσταση και στην Οδυσσό μας, λέτε? Ναι, επίσημα σας το λέω. Και έχουν κυκλοφορήσει και βιντεάκια, είναι κανένα τέταρτο, 20 λεπτό. Δηλαδή, όση ώρα εγώ προετοιμαζόμουν εδώ με τα μικρόφωνά μου και τα σχετικά, παρακολουθούσα και τι γινόταν και φτάσανε οι πρώτες ειδήσεις. Η πεθερά μου, που μένει, είναι σχετικά κοντά στην Ακαδημία που σας είπα, Στρατιωτική, και ακούει τους πυροβολισμούς η ίδια. Εγώ είμαι πιο τυχερός, γιατί δεν έχουμε κάποια τέτοια κτίρια εδώ πολύ κοντά. Και την έχουμε βγάλει τουλάχιστον ακουστικώς καθαρή, αλλά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πια δραματικά έτσι. Κύριε Γιώργο, επειδή το λιμάνι της Οδυσσού είναι από τους βασικούς εμπορικούς κόμβους στο σημείο αυτό και η Ναυτική Ακαδημία από το κέντρο της Οδυσσού, πόσο μακριά είναι? Η Ναυτική Ακαδημία δεν είναι και πολύ μακριά από εκεί πέρα. Τώρα καπνίζουν κανάτμα για λέγεται οδός, πιο πάνω πηγαίνοντας προς την Ριμπάσο και προς το κέντρο Ριμπάσο, που μπορεί να κάνει 2 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εχθροπραξίες στην ίδια την Οδυσσό πλέον. Στο κέντρο, δεν μιλάμε τώρα για τα περίχωρα, για τα προάστια. Ήδη έχουν μεταφερθεί τα πράγματα εδώ πέρα. Προφανώς οι Ρώσοι τελείωσαν με τον Νικολάγεβ, το οποίο είναι το άλλο μεγάλο λιμάνι έτσι, κοντά στην Οδυσσό, κάπου 120 χιλιόμετρα. Και πλέον δεν ξέρω σε ποια χώρα, θα το πω κάπως γλαφυρά, θα ξημερώσω, θα ξυπνήσω αύριο, αν καταφέρω τι θέλω. Κύριε Γιώργο, τι μεταδίδει η Ουκρανική τηλεόραση? Η Ουκρανική τηλεόραση, έχω παρακολουθήσει όλη τη μέρα τόσο Ουκρανική όσο και Ρωσική τηλεόραση. Η Ουκρανική τηλεόραση είναι καταγγελτική, τα talk shows, είτε πολιτικοί που προσκαλούνται, όλοι τέλος πάντων επιμιλάνε, είναι καταγγελτικοί, μιλάνε για το ότι είναι έγκλημα πολέμου, είναι μια κοινή γραμμή. Αντίστοιχα, κοινή γραμμή που υπάρχει και στη Ρώσικη τηλεόραση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στη Ρώσικη τηλεόραση είναι ότι επιμένουν σε δύο σημεία που τα αναδεικνύουν ιδιαίτερα, δικαιολογώντας όλο αυτό το οποίο γίνεται. Υπερτονίζουν αυτή την τελευταία του πρόεδρου Ζελένσκι αποστροφή του λόγου για τα πυρηνικά όπλα. Θεωρούν ότι είναι κάτι, μια τεράστια απειλή αυτό το οποίο είπε, εξέφρασε την επιθυμία ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας για να δημιουργήσει η Ουκρανία πυρηνικό οπλοστάσιο. Δεν έχει θεωρηθεί από τη ρωσική πλευρά, από όσο μεταδίδεται τέλος πάντων τα κανάλια τα ρωσικά, ως αφορμή που ξεχυλίζει το ποτήρι. Και επιπλέον είναι και άλλα αιτήματα, όπως ξέρετε. Σήμερα επίσης έμαθα για 85 πρόσωπα, στρατιωτικούς, τραπεζίτες, πολιτικούς που ουσιαστικά είναι στη λίστα των καταζητουμένων τη μεριά της Ρωσίας για εγκλήματα στα οποία έχουν συμμετάσχει με διάφορους τρόπους στο Λουχάνσκ και τον Ντομπάς, μεταξύ του άλλων είναι και ο συμμετός υπουργός. Κύριε Γιώργο, επειδή αυτά τα έχουμε πει, εγώ θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε, για απόψε τουλάχιστον, να μας επαναλάβετε. Μας λέτε ότι οι Ρώσοι ουσιαστικά έχουν φτάσει κοντά στο κέντρο της Οδυσσού απόψε, άρα έχει αλλάξει και η ψυχολογία των ίδιων των κατοίκων από εδώ και κάτω. Είναι μια άλλη κατάσταση. Οι οποίοι τι λένε?
Τι να, δεν κυκλοφορούμε τώρα. Κυκλοφορήσαμε όσο κυκλοφορήσαμε. Κάναμε τα ψώνια μας το μεσημέρι, ξέρει ο κύριος Σαχίνης. Μιλήσαμε, ήμουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ μπροστά την ώρα που, όταν μιλούσαμε. Πλέον από την ώρα που έχουν σοβαρέψει τόσο τα πράγματα, έχει πέσει στο σκοτάδι. Επίσης υπάρχουν και φήμες. Τώρα να σας τις πω, ανεπιβεβαίωτα είναι αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για κόσμο που λένε, ξέρω εγώ, κόκκινα περιβραχιόνια κάποιοι φοράνε και είναι πράκτορες και πρέπει οι αστυνομικοί που συλλαμβάνουν αμέσως και τους εκτελούν επιτόπου. Μιλάμε για άγρια πράγματα που ακούγονται. Δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω τώρα